Nächstes nun Herr Manolis Cevalogiannis für eine Minute 30. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν δει κανείς την πορεία των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, εύκολα θα διαπιστώσει ότι από την παλιά Ευρώπη των 10, των 15, των 28 κρατών έχει ουσιαστικά διπλασιαστεί. Όμως τώρα υπάρχει μια σημαντική υστέρηση 260 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα και αν βγάλουμε, αν αφαιρέσουμε, αν εξαιρέσουμε τον τομέα των κατασκευών, θα διαπιστώσουμε ότι 160 δισεκατομμύρια λείπουν από το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πακέτο Γιούνκερ των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 16 δισεκατομμύρια του κοινοτικού προϋπολογισμού, τα 5 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η μόχλεση των κονδυλίων, αλλά και η προσφορά, η συνεισφορά των κρατών μελών, ασφαλώς και θα οδηγήσει και είναι η απάντηση στην κρίση επενδύσεων που έχουμε στην Ευρωζώνη και στη δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων. Πρέπει να περάσουμε από την κουλτούρα των κονδυλίων του παρελθόντος στην κουλτούρα των επενδύσεων και της ανάληψης κινδύνων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.